Ωραία, ευχαριστούμε. Πρώτη ερώτηση από το Σέντρα της Καστοριάς. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ερώτηση του κυρίου Χρήστου Νατσιούλη προς τον κύριο Κασαπίδη. Με αφορμή τους εκτεταμένους ελέγχους σε δομές φιλοξενίας μεταναστών σε διάφορες περιοχές της χώρας, γνωρίζετε αν έχουν γίνει έλεγχοι στις τρεις δομές της Καστοριάς και αν ναι, τι έδειξαν αυτοί οι έλεγχοι? Και συνεχίζει η ερώτηση και στις δομές των Γρεβενών και στους οικισμούς Ρωμά. Και υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος, αν γνωρίζουμε πόσα χρήματα συγκεντρώθηκαν από τις δωρεές για το νοσοκομείο Καστοριάς. Ως προς το περιεχόμενο της ερωτήσεως, θα ήθελα να πω ότι ήδη έχουμε επεξεργαστεί μία τέτοια δράση για τη λήψη δειγμάτων από τους μετανάστες που φιλοξενούνται σε δομές στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και από άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, στο πλαίσιο και του σχεδιασμού και της στρατηγικής που ακολουθεί ο ΕΟΔΗ. Όπως με πληροφόρησαν ο αρμόδιος συντονιστής του ΕΟΔΗ εδώ στη Δυτική Μακεδονία, κ. Ρωμιόπουλος, επειδή δεν έχουμε μέχρι σήμερα και ευτυχώς κάποιο κρούσμα σε κάποια τέτοια δομή, δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια καθολική δειγματοληψία για να διενεργηθεί αντίστοιχος έλεγχος. Γι' αυτό έχει προγραμματιστεί και αναμένεται σύντομα να γίνει δειγματοληπτικός έλεγχος σε δομές σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ώστε να διερευνηθεί η κατάσταση της υγείας των πολιτών αυτών. Και σε πρώτη φάση γίνεται μέσα από την εθελοντική συμμετοχή αυτών των πολιτών και αναλόγως με τα ευρήματα ακολουθείται μια άλλη διαδικασία. Οπότε σύντομα, άμεσα δηλαδή, αύριο μεθαύριο ίσως θα γίνει αυτός ο δειγματοληπτικός έλεγχος, όχι μόνο στους μετανάστες ή στους Ρωμά, αλλά και σε άλλες ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ευπαθείς ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς είναι και μία δράση που αναπτύσσεται τώρα, το τελευταίο διάστημα και κεντρικά στη χώρα, ακολουθώντας μια κεντρική στρατηγική που ακολουθεί του Υπουργείου Υγείας. Ως προς το ποσό των δωρεών που έχουν γίνει στο νοσοκομείο της Καστοριάς, ζήτησα να γίνει μια καταγραφή σε συνεργασία με τις διοικήσεις συνολικά ποιες είναι οι δωρεές από διάφορους πολίτες, ανώνυμους, επώνυμους και όσους έχουν κάνει αυτές τις αξιέπαινες ενέργειες, ώστε να ξέρουμε συνολικά στη Δυτική Μακεδονία τα ποσά και τα είδη που έχουν δωρηθεί και ξεχωριστά σε κάθε νοσοκομείο, ώστε αυτό το κατάλογο των συνανθρώπων μας να τον καταγράψουμε εδώ και να τον διαβάσουμε σε μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και να καταγραφεί στα πρακτικά και να είναι μια παρακαταθήκη ιστορικά δεδομένα για τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο. Με αυτούς τους ανθρώπους θα θέλαμε να έχουμε και μια περαιτέρω σχέση και συνεργασία, διότι μέσα σε μια δύσκολη στιγμή έδειξαν τις ευαισθησίες τους και θα θέλαμε να τους έχουμε κοντά μας συνεχώς. Δεν ξέρω αν άφησα κάτι αναπάντητο στην ερώτηση του κ. Νατσιούλη.